Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία ανέλαβε ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Πυρσού Γρεβενών το περασμένο Σάββατο, εκπλήσοντας ευχάριστα για μία ακόμη φορά όλους μας. Αναλυτικότερα, διοργάνωσε φιλική αναμέτρηση με τους βετεράνους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τα έσοδα της αναμέτρησης να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο ιερός σκοπός και οι παλιές δόξες του ΠΑΟΚ και του Πυρσού, Κούλης Αποστολίδης, Λαγωνίδης, Μητογλου Καπετανίδης από τη μία πλευρά και Κοτσατίζογλου, Κουτούλας, Τσοπλής, Καραμήτρος, Κουρέλας και άλλοι από την άλλη, αποτέλεσαν μαγνήτη για αρκετούς συμπολίτες μας, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στο Δημοτικό Στάδιο Γρεβενών, μεταξύ των οποίων και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστος Φόλιας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Πριν την έναρξη του αγώνα, στήθηκε μια όμορφη γιορτή, η οποία περιέλαμβανε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, τιμητικές πλακέτες και χαιρετισμούς από τον πρόεδρο των βετεράνων του Πυρσού Τάκη Κουτούλα, τον αντίστοιχο του ΠΑΟΚ Κούλη Αποστολίδη και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστου Φόλια. Χάρης Ιορδανίδης, Χρήστος Λάλος, Νικόλαος Καραμήτρος, την ίδια χρονιά, 63-64, ο Κούδης. Ο Κούδης, το βετεράνο, είναι ο Ταλίας. Δημήτρης Κοτσίδας, Γιώργος Κουρέλας, Κωνσταντίνος Κουταλής, ο κύριος Σαββίδης Χρήστος και ο Τοπαλίδης, ο κύριος Κώστας Κουρέλας. Να περάσουν γιατί, δεν πειράζει. Μπείτε, μπείτε μέσα. Μεγάλη μου παράληψη, δεν καλωσόρισα να κάνω τα συστήματα σας τι. Θα πούμε και τους διαιτητές. Οι διαιτητές της συνάντησης είναι ο κύριος Λαφιόπουλος και βοηθή Αλεξίου και Τσέτσιλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύλλογο. Μεγάλη παράληψη, δεν καλωσόρισα τον απόκρισή σας, την πρόσκληση του συλλόγου μας. Η προσέλευσή σας σήμερα εδώ μας τιμά και μας γεμίζει χαρά. Η χαρά είναι διπλή. Πρώτο, γιατί μας δίνεται μοναδική ευκαιρία να ξαναμαζευτούμε σήμερα εδώ όλοι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, που το βιώσαμε είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, είτε ως παίκτες είτε ως φίλαθλοι. Φίλοι παλιοί που χρόνια μοιραστήκαμε πολλά, αλλά εντός και εκτός του γηπέδου. Δεύτερον, είμαστε περήφανοι για την εκδήλωσή μας αυτή, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο αθλητισμός και η κοινωνία πάνε μαζί. Και πάνε μαζί για το καλό όλων. Η παρουσία σας εδώ καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την έμπρακτη διάθεσή σας για ανιδιοτελή προσφορά. Η βοήθεια των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη τη συνεισφορά μας είναι πάντα πρωταρχικός σκοπός μας. Που αξιοποιεί κάθε ευκαιρία να συνεισφέρει, που στέκεται αργός κάθε προσπάθειας κοινωνικού φιλανθρωπικού έργου. Και για να αποδώσουμε τα εύσημα εκεί που πρέπει, να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον Υπουργό μας, κύριο Χρήστο Φόλια, που για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι ξέρει να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει. Συνέβαλε στα μέγιστα από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίησή της και έτσι σήμερα είμαστε εδώ για να χειροκροτήσουμε έναν όμορφο αγώνα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον ονομάρχη μας, τον κύριο Κουψίδη, ο οποίος πάντα στέκεται δίπλα μας. Τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μας με τις μεγάλες επιτυχίες που είχε στον χώρο του αθλητισμού, όπως η πολύ επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ, έφερε τον αθλητισμό ξανά στο προσκήνιο. Υπενθύμησε σε όλους μας πως ο αθλητισμός είναι ένα πολύτιμο αγαθό που πέρα από επιτυχίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, βελτιώνει την υγεία, συμβάλλει στην πνευματική και ψυχική ανάπτυξη του αθλητή, προάγει την ποιότητα ζωής του ατόμου και εκπέμπει το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα. Αυτό της ζωής, της ειρήνης και της αδελφοσύνης. Με κίνητρο την αγάπη μας για το σύλλογο αυτό, ιδρύσαμε και εμείς το 2004 το Σύλλογο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πυρσού Γρεβενών, ένας σύλλογος που με τη δράση του υποστηρίζει το ποδοσφαιρικό σωματείο σε κάθε ευκαιρία, αλλά και παράλληλα είχε ως προτεραιότητά του το φιλανθρωπικό έργο. Γι' αυτό θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να οργανώσουμε σήμερα τη συνάντηση αυτή, για να τονώσουμε το αίσθημα της συναδελφοσύνης και της αλληλεγγύης και για να συνεισφέρουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο στην κοινωνία. Όσο για το σύνολο του ΠΑΟΚ, νομίζω τα λόγια είναι περιττά. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία και τη δράση του συλλόγου αυτού, από τον οποίο έχουν προέλθει μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, πρώτοι παΐθους και μοναδικά παραδείγματα προς μίμηση. Ευχαριστούμε από καρδιάς μας τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Είναι τιμή που βρίσκονται σήμερα εδώ σπουδαία ονόματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου,
που με την αγωνιστική τους παρουσία έχουν διδάξει το ήθος, την ευγένεια και την άμυλα. Εύχομαι η σημερινή προσπάθεια να βρει μιμητές να αποτελέσει ένα μα μια σειρά ανάλογων εκδηλώσεων που θα συνδυάζουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεται σήμερα εδώ. Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Ήρθε η ώρα να μιλήσει η μπάλα. Όλοι το Σύλλογο Βετεράνων των Γρεβενών που μας κάλεσαν. Η τιμή είναι δική μας, η ευχαρίστηση είναι δική μας. Μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε μπάλα και παίζοντας μπάλα, κάνοντας αυτό που μας αρέσει, να συμβάλλουμε κι εμείς σε ωραίους σκοπούς. Ελπίζαμε βέβαια θα βρίσκαμε λίγο παραπάνω δροσιά εδώ πάνω σε εσάς, αλλά δυστυχώς έτσι καθυστερούμε λίγο το παιχνίδι, ούτως ώστε να πέσει η δροσιά να μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Ευχαριστώ σε αυτούς θέλω να πω. Καρδιά μου είναι από εδώ. Φίλες και φίλοι, καλωσορίζω τον ΠΑΟΚ. Τους βετεράνους να πω, παλικάρια είναι, τι βετεράνοι. Καλώς ήρθατε στα ωραία Γρεβενά. Είχαμε κανονίσει λίγη δροσιά παραπάνω, αλλά χάθηκαν τα προγράμματα. Και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους βετεράνους του Πυρσού, διότι ενώ επί πολλά χρόνια μας δίναν τη χαρά της μπάλας, σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι βάζουν το περίσσεμα της ψυχής τους και μοιράζουν αγάπη σε αυτούς που την έχουν ανάγκη περισσότερο από τους άλλους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα αυτά τα παλικάρια του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δώσανε στιγμές και ώρες και μέρες περηφάνεια σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, κυρίως βορειοελλαδιτών. Σε ευχαριστώ που η παρουσία τους εδώ σηματοδοτεί με τον πιο έμπρακτο τρόπο το ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο. Και θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιοι βίοι παράλληλοι ανάμεσα και στον ΠΑΟΚ και στον Πυρσό.